κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία και τα υποχρεωτικά περιοριστικά μέτρα αλλά και τον φόβο των ανθρώπων για να μπορέσει να καταστήλει από τη μία την αγωνιστική διάθεση των φοιτητών και από την άλλη για να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο όμοιό του δεν έχει υπάρξει από τη Χούντα και μετά. Ένα νομοσχέδιο που διαλύει το Πανεπιστήμιο σαν ελεύθερο δημοκρατικό χώρο που παράγεται ελεύθερα και για όλους η γνώση, σαν ένα χώρο με επιστημονική ελευθερία και ακαδημαϊκή ελευθερία, και αυτό θα βρει, και πάνω σε αυτό θα βρει απέναντί της, όπως ήδη έχει γίνει, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε φορέας που έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο και αυτό το νομοσχέδιο είναι απέναντι στην κυβέρνηση, και η νέα γενιά θα δώσει σήμερα και τις επόμενες μέρες με τις επόμενες κινητοποιήσεις τις απαντήσεις, αποφασιστικές απαντήσεις σε αυτή την κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην καταφέρει να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο.